Ενώπιον του αυτόφορου τριμελούς πλημελιωδικίου Ηρακλείου βρέθηκαν σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την παρέμβαση στο πολιτικό γραφείο του Υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη. Υπενθυμίζεται πως άγνωστοι εισέβαλαν στο πολιτικό γραφείο του Υφυπουργού Αθλητισμού στο Ηράκλειο την περασμένη Παρασκευή, προκαλώντας φθορές και γράφοντας συνθήματα υπέρ του απεργού πείνας και δίψας Δημήτρη Κουφοντίνα. Ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας στο κέντρο της πόλης, με τους δύο να συλλαμβάνονται στο σπίτι τους. Σε βάρος τους, ο εισαγγελέας άσκησε διώξεις για διατάραξη κοινής ειρήνης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αδικήματα του νόμου περί όπλων. Αξίζει να σημειωθεί πως οι συλληφθέντες αρνούνται ότι είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στα επεισόδια. Έξω από το δικαστικό Μέγαρο πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση συμπαράστασης στους συλληφθέντες, ενώ ο Σύλλογος Ερευνητών, Ερευνητριών και Εργαζομένων στην Έρευνα Ηρακλείου, μέλος του οποίου είναι ο ένας συλληφθής, πραγματοποίησε και στάση εργασίας. Οι συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα, ενώ δεν αποφεύθηκε και μια μικρή ένταση με τις δυνάμεις της αστυνομίας, που είχε ως αποτέλεσμα την προσαγωγή ενός 44χρονου άνδρα. Η δίκη αναβλήθηκε για τις 3 Μαρτίου, ενώ οι δύο συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.